Μια σημαντική υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου αποκάλυψε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου μετά από 20 μέρες ερευνών και μετά από καταγγελία των γονέων 13χρονης μαθήτριας που ενημέρωσε τους δασκάλους του σχολείου της για την περιπέτειά της. Ήδη ο 29χρονος δράστης, γεωργοκτηνοτρόφος, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ριγαφερέου, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ενώ οι αστυνομικοί έχουν τρεις ανάλογες περιπτώσεις διαπιστωμένες και διερευνούν αρκετές ακόμη με βάση τις φωτογραφίες γυμνών ανήλικων κοριτσιών που βρέθηκαν στον υπολογιστή του. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο δράστης, που είναι Γαμός, είχε στο προφίλ του στο Facebook τη φωτογραφία ενός 17χρονου και μετά από συζητήσεις με ανήλικα κορίτσια, τις έπειθε να του στέλνουν φωτογραφίες με εσώρουχα. Οι μαθήτριες ηλικίας από 13 έως 17 ετών από τη Μαγνησία το έκαναν και στη συνέχεια ο δράστης από άλλο προφίλ ανηλίκου αγοριού τις εκβίαζε ότι αν δεν του στείλουν γυμνές φωτογραφίες, θα δημοσιοποιήσει στο Facebook τις φωτογραφίες με τα εσώρουχα που είχε ήδη στην κατοχή του. Μάλιστα, έδινε στις κοπέλες οδηγίες για τον τρόπο που θα έβγαζαν τις φωτογραφίες και θα του τις έστελναν. Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, ο 29χρονος κατά τους τελευταίους 9 μήνες, δημιουργώντας προφίλ στο Facebook, υποδιόμενος ανήλικο μαθητή, προσέγγιζε και συνομιλούσε διαδικτυακά και τηλεφωνικά με ανήλικες κοπέλες. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας αυτής, αφού τις έπειθε να του αποστείλουν οι μη γυμνές φωτογραφίες του, στη συνέχεια, υπό την απειλή ότι θα δημοσιεύσει τις φωτογραφίες αυτές στο διαδίκτυο, τις εξανάγκαζε να του αποστείλουν και άλλες φωτογραφίες τους με γυμνό περιεχόμενο, τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 29χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μια φορητή συσκευή αποθήκευσης δεδομένων και 78 ψηφιακοί δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων. Από την επιτόπια αυτοψία θα κατασχεθέν τα πιστήρια, τα οποία θα αποσταλούν για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν αποθηκευμένες φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών καθώς και πλήθος άλλων αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Επιπλέον κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του 29χρονου, το οποίο χρησιμοποιούσε για την τηλεφωνική επικοινωνία του με τις ανήλικες. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών.